Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ, πάμε Μύκονο. Πάμε στον Πέτρο Νάζο, διότι είχαμε συλλήψεις. Τέσσερις. Μάλιστα. Μύκονο. Λοιπόν, για πάμε στον Πέτρο. Γεια σου, Πέτρο, καλημέρα. Καλημέρα, Πέτρο. Καλημέρα σε όλους σας, τι κάνετε. Καλά, εσύ πώς είσαστε, τι γίνεται στη Μύκονο. Μαυρισμένο σε βλέπω, καλά περνάτε. Καλά περνάνε όσοι δεν συλλαμβάνονται. Γιατί έχει και συλλήψεις μέρα-μέρα εκεί. Όπως ακούτε και εσείς από τις ειδήσεις, υπάρχουν πάρα πολλές συλλήψεις, υπάρχουν κατασχέσεις φορτηγά. Διότι εδώ δεν λέει να σταματήσει το κακό, όπως βλέπετε και από τα πλάνα που σας έχω στείλει. Στην περιοχή του Λούλου έχουν ρίξει τόνους από μπάζα. Και δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί. Θέλει κάποιος να μεγαλώσει το οικόπεδό του, θέλει κάποιος να κάνει δύο παραλίες για να το πουλήσει πιο ακριβά. Η ουσία είναι ότι είναι άλλο ένα οικολογικό πρόβλημα, μια οικολογική καταστροφή, όπου ο καθένας κάνει ό,τι θέλει σε αυτό το όμορφο νησί. Δεν ξέρω εσείς πόσο περιγράφεται αυτό που σας έχω στείλει. Τι να πω, αυτό καταρχάς, το περιγράφουμε ως αλλίωση του περιβάλλοντος, αλλίωση του Αιγιαλού. Σε ποιο σημείο είναι αυτή η παραλία, Πέτρο? Αυτή η παραλία είναι πολύ κοντά από το γνωστό καλό λιβάνι. Και γενικά υπάρχει και μια μικρή παραλία που λέγεται Λούλος, όπου πάνε οι μυκονιάτες. Το θέμα είναι ότι εδώ πέρα βλέπουμε τόνους από μπάζα να έχουν αλλοιώσει, όπως είπατε και εσείς, το φυσικό κάλος. Κάποιος να μην ενδιαφέρεται τελικά τι θα τα κάνει αυτά τα μπάζα και τα ρίχνει όπου θέλει. Και βλέπουμε και εδώ να έχουν δημιουργηθεί και δύο μικρές παραλίες, γιατί σύμφωνα με το 2020 δεν υπήρχαν. Να κάνω και ένα αφελές ερώτημα. Όσο ρίχναν τα μπάζα, γιατί τα μπάζα δεν πήγαν μόνα τους, τους είδε κανένας ή μπα? Αυτό είναι το ερώτημα και το δικό μου. Δηλαδή, όλο το χειμώνα δεν ήρθε καμία ειδοποίηση στην αστυνομία και στο λιμενικό? Είναι δυνατόν, δηλαδή, κανείς γείτονας, που ξέρω ότι πάρα πολλοί γείτονες, μάλιστα όλοι μια συγκεκριμένη, ότι δεν βλέπει πλέον θάλασσα από όλο αυτό το ύψος που έχει δημιουργηθεί. Και να σας πω και κάτι. Κάποια στιγμή ένας ψαράς από τη Σύρου μου έστειλε φωτογραφίες και μου λέει, στεναχωριέμαι τόσο πολύ για το νησί σου και για αυτό που έχει γίνει. Ναι. Μάλιστα. Πέτρο, να ρωτήσετε κάτι άλλο. Οι προκρατήσεις πώς είναι στη Μύκονο φέτος? Γιατί ακούμε, ακούω ας πούμε για την Τίνο που έμαθα, είναι σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο τα πράγματα ήδη. Δυστυχώς κλαίει όλο το νησί. Εγώ θεωρώ ότι είναι ο χειρότερος Μάιος τα τελευταία 20 χρόνια που είμαι στο νησί, γιατί τυχαίνει να είμαι και εγώ ξενοδόχος. Και πραγματικά, να φανταστείτε, σήμερα έχουμε 3 τσάρτερ, όταν η Σαντορίνη έχει 30. Από εκεί καταλαβαίνετε ότι ρευστοποιούμε όλες αυτές τις αρνητικές ειδήσεις με την ακρίβεια που είχε δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια και γινόμασταν παγκόσμια είδηση. Μάλιστα. Και θέλω να πω και κάτι, γιατί στη δικιά σας εκπομπή είχα βρεθεί αντιμέτωπος με τον κύριο Κικίλια και μας είχε υποσχεθεί ότι θα δημιουργήσει την τουριστική αστυνομία που φωνάζω τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, τίποτα δεν έχει γίνει και φέτος. Καλά και τώρα, η τουριστική αστυνομία δημιουργείται από μια μέρα στην άλλη. Τι ήθελες, τον Απρίλιο την κάνει το Μάιο? Λοιπόν. Πέτρο, πριν σε καλησπερίσουμε, ναι, με τις υπόλοιπες παράνομες κατασκευές στους Αιγιαλούς και στα μαγαζιά, υπάρχει εξέλιξη, έχουν αφαιρεθεί? Κοιτάξτε, δεν νομίζω. Ναι, είδαμε κάποια πλάνα στην Ψαρού να ρίχνει ένα μπομπ κάτω, ένα τείχο. Τώρα από εκεί και πέρα θεωρώ ότι θέλουν πάρα πολύ χρόνο. Σας το είχα πει. Αυτά γίνανε τα τελευταία 10 χρόνια. Και βέβαια εδώ πρέπει να κατέβουν 1000 μηχανικοί για να αποτυπώσουν όλο αυτό που έχει γίνει στο νησί. Βλέπουμε όμως από τις τελευταίες ειδήσεις ότι υπάρχει θέληση από το κράτος να σταματήσει αυτό το κακό και επιτέλους να ξανάρθει, υποτίθεται, το νησάκι μας στην αρχική μορφή. Πέτρο, ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά.